έχουν τη θέληση να προχωρήσουν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Είναι μαζί μας η πρώτη κυρία, η κυρία Άντρια Αναστασιάδη μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κανένας φοιτητής χωρίς πτυχίο. Μάλιστα. Μεγάλο το στοίχημα. Ναι. Έτσι. Μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα. Και όταν αποφασίσω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση που να μην πραγματοποιηθεί και να μην υλοποιηθεί. Να. Ό,τι λέμε φαίνεται και από τα πεπραγμένα τα περσινού χρόνου και φέτος, ότι επετύχαμε τους σκοπούς μας. Θέλω να σας ακούσω πραγματικά από πού προέκυψε αυτή η ιδέα να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας και αν είναι από μηνύματα, έτσι, από τον κόσμο, από αυτά τα παιδιά που είχαν ανάγκη, από τις μανάδες, από τους πατεράδες που θέλαν να στηρίξουν τα παιδιά τους, δεν είχαν δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης, όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει και προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Αλλά τα προβλήματα ακόμη δυστυχώς υπάρχουν. Από πού προέκυψε αυτή η ανάγκη? Να σας πω, όταν αναλάβαμε ο σύζυγός μου την Προεδρία το 2013, όπως ξέρετε κι εσείς, οι οικονομικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες. Μετά το 1974 πιστεύω ότι ήταν οι πιο άσχημες συνθήκες που είχαμε στην Κύπρο. Αφού κράστηκα τις επιθυμίες των γονιών και των φοιτητών, οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και ήταν αδύνατον λόγω εκτάκτων γεγονότων, είτε διότι οι γονείς έχασαν την δουλειά, είτε διότι έβρεθηκαν σε κάποιες δύσκολες συνθήκες. Και όταν πήγαμε στην Αμερική, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, συνάντησα έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Σεβασμιότατον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριον Δημήτριο, του οποίου ανέλησα το όραμα και πρόθυμα απεδέχθην τότε να μου δώσει 100.000 δολάρια. Του είπα, δεν θα πάρω αυτά τα λεφτά, θέλω όμως να κρατήσετε την υπόσχεσή σας. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να έχει συνέχεια και διάρκεια και να μην τελειώνει με τη δική μας Προεδρία. Και όντως έτσι και έγινε. Όταν επέστρεψα, έκανα όλες τις προσπάθειες μου να νομοθετηθεί αυτή η απόφαση, αυτή η ιδέα, αυτόν το όραμα, να ψηφιστεί ομόφωνα από την Βουλή και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα σε πολλούς φοιτητές. Η συνάντηση ήταν το 2013, ψηφίστηκε το 2014 και το 2015-2016 ήταν η πρώτη χρονιά που δώσαμε τα πρώτα βοηθήματα. Και είναι από δωρεές που μαζεύεται αυτό το ποσό, είναι, για αυτό το φορέα. Ναι, είναι από δωρεές από το εξωτερικό και από την Κύπρο, από μεγάλους οργανισμούς. Δεν επιβαρύνεται το Δημόσιο Ταμείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μόνα έξοδα τα οποία έχει ο φορέας είναι όταν γίνει αλλαγή του συναλλάγματος και έχουμε ορισμένα έξοδα τα οποία γίνονται σε αυτή τη διαδικασία. Και έχει να κάνει με το πρώτο πτυχίο, έτσι. Με το πρώτο, πτυχίο, με φοιτητές οι οποίοι δεν επαναλαμβάνουν τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή δεν κοιτάζομαι να είναι άριστοι φοιτητές. Κοιτάζομαι να είναι φοιτητές οι οποίοι να έχουν όλα τις προϋποθέσεις για να περάσουν την χρονιά τους. Μάλιστα. Για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Ήθελα έτσι να πω εδώ ότι και οι Πριτάνες των Πανεπιστημίων μας βοήθησαν πάρα πολύ, διότι συμπληρώνουν και εκείνοι το υπόλοιπο της χορηγίας που δίνουμε εμείς. Και έτσι κανένας φοιτητής δεν μένει χωρίς πτυχίο. Και οι χορηγίες έχουν να κάνουν όχι μόνο για τα πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Ακριβώς τούτο που ήθελα να πω, ότι κανένας φοιτητής δεν παίρνει λεφτά. Τα λεφτά κατευθύνται κατευθείαν στο Ταμείο για τα Δίδακτρα τους, των Πανεπιστημίων τους για τα Δίδακτρα. Και αυτοί που δεν πληρώνουν δίδακτρα, πληρώνουμε κατευθείαν τους πιτωνικοκυρέους τους για τα ενοικία τους. Μάλιστα. Και τη διαμονή. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Τη διαμονή. Δηλαδή, ακριβώς, το να θέλεις να πας, να βρεις τα χρήματα ή ένα μέρος των χρημάτων για τα δίδακτρα ή μπορεί να σου δοθεί και υποτροφία.
Αλλά τι να κάνεις με τη διαμονή που είναι μεγάλο το ποσό. Σίγουρα, αυτό. Διότι τώρα παίρνουν έναν, δεν ξέρω ακόμα πόσο θα ισχύει τώρα με τούτες τις αλλαγές που θα γίνουν στην Αγγλία, αλλά παίρνουν έναν φοιτητικό δάνειο το οποίο αποπληρώνουν μετά και όταν θα βρουν δουλειά που να παίρνουν περισσότερα από έναν ορισμένο ποσό. Συνάδελφοι, να δείχνουμε και τα τηλέφωνα για αυτούς που ενδιαφέρονται. Αυτά είναι τα τηλέφωνα, αυτή είναι η ιστοσελίδα που μπορούν να αιτηθούν, έτσι, να απευθυνθούν, να πάρουν πληροφορίες. Υπάρχουν κριτήρια, κυρία Αναστασιάδη. Βέβαια, υπάρχουν κριτήρια και ακριβώς η ιστοσελίδα που ετοιμάσαμε και κάνουν αίτηση οι φοιτητές, όταν δεν πληρούν αυτά που πρέπει, σταματάει η αίτηση και δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Οπότε... Θέλετε να αναφερθούμε λίγο στα κριτήρια. Να δούμε, είναι τα εισοδήματα. Είναι τα εισοδήματα. Ακριβώς υπάρχουν οι συνεργάτες μου, τους οποίους και ευχαριστώ, διότι η εργασία που γίνεται είναι συνολική. Και όταν δεν μπορούν να πληρώσουν, τότε και δεν έχουν εργασία οι γονείς, ή το εισόδημα τους είναι μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου, οπότε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα των παιδιών τους. Και υπάρχει πρόσβαση και στην τράπεζα, αν υπάρχουν καταθέσεις, αν υπάρχουν η χρηματική περιουσία. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο να πάρουν οι φοιτητές το επίδομα αυτό. Μάλιστα. Αυτή είναι η ιστοσελίδα ανεξάρτητος φορέας κοινωνικής στήριξης. Αυτά είναι τα τηλέφωνα και μπορείτε να αντλήσετε οποιαδήποτε πληροφόρηση, λεπτομέρειες για τα κριτήρια, ώστε να προχωρήσετε να κάνετε την αίτησή σας. Γιατί υπάρχει τρόπος, αν υπάρχει θέληση, τίποτα δεν μας σταματά. Υπάρχει ο τρόπος να στηριχθούν τα παιδιά μας, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι όντως έτσι με ανοιχτή καρδιά αυτοί που προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια? Με έχετε αναφέρει προηγουμένως. Ή βρίσκεται και δυσκολίες και το παλεύετε? Καθόλου δυσκολίες δεν βρίσκω. Και ο λόγος είναι, ξέροντας την διαφάνεια και την σωστή διαχείριση των λεφτών, διότι όπως σας είπα, κανένας φοιτητής δεν παίρνει λεφτά. Τα λεφτά πηγαίνουν κατευθείαν στα διδάχτρα τους και στους σπιτονικοκυρέους τους. Επίσης, το άλλο που ήθελα να, να πω είναι ότι μετά τη θεσμοθέτηση είναι, τα λεφτά κατατίθενται στο κεντρικό ταμείο. Κανένας δεν εισπράττει λεφτά και η Γενική Λογίστρια είναι υπεύθυνη για αυτό το ταμείο. Υπάρχει διαφάνεια. Διαφάνεια, απόλυτη διαφάνεια. Είναι κάτω από το Υπουργείο Παιδείας, κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα δεν είναι ένα ταμείο το οποίο θα κλείσει κλείνοντας και η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και θα έχει συνέχεια και διάρκεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα ποσά. Πόσα έχουμε τώρα συγκεντρώσει σε αυτό το φορέα? Κοιτάξτε να δείτε. Πέρσι είχαμε βοηθήσει 355 φοιτητές και δώσαμε 550.000 ευρώ. Φέτος βοηθήθηκαν 500 φοιτητές και δώσαμε 745.740 ευρώ. Είναι μεγάλη η προσπάθεια. Το συνολικό ποσό άγγιξε το 1.300.000. Μάλιστα. Και ήθελα να πω ότι συνεχίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής να μας δίνει κάθε χρόνο η Ομογένεια στην Αμερική. Οι τράπεζες εδώ στην Κύπρο, οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή από μόνοι τους, χωρίς ακόμα να τους πούμε, οι ίδιοι προσφέρονται και δίνουν για αυτόν τον σκοπό. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και deadline, χρονικό διάστημα που δίνεται. Αν ένα παιδί τώρα αυτή τη στιγμή όντως δυσκολεύεται και δεν ήξερε, δεν γνώριζε ή δεν πήγε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρετε και στην Κύπρο καμιά φορά με όλα αυτά τα οποία έχουμε πάθει και έχουμε έτσι αντιμετωπίσει, λέμε τώρα αυτός ο φορέας θα με βοηθήσει, γιατί να το δοκιμάσω.
Υπάρχει το δεδομένο να κάνουν τώρα ώστε να εξεταστεί το αίτημά τους. Νομίζω ότι και οι Πρετάνοι των Πανεπιστημίων ενημερώνουν τους φοιτητές στα πανεπιστήμια και νομίζω ότι έγινε πλέον γνωστόν και έγινε και θεσμός αυτόν το